Καταδικαστική ήταν η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Λάρισα σε βάρος του πρώην Δημάρχου Βόλου και Προέδρου της ΔΕΙΑΜ Βόλου, κ. Κυριάκου Μήτρου, και άλλων 4 διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, καθώς και μίας υπαλλήλου του χημείου της επιχείρησης, που κατηγορούνταν για την υπόθεση που είδε το φως της δημοσιότητας το 2006 και αφορούσε στην αλλίωση των μετρήσεων για την ποιότητα των στοιχείων του νερού. Οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε 10 μήνες φυλάκιση, ο καθένας με ανασταλτικό χαρακτήρα, με τους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων να κάνουν λόγο για εσφαλμένη απόφαση, ασκώντας έφεση κατά της αποφάσεως του δικαστηρίου. Κατά την ακροματική διαδικασία, οι μάρτυρες που κατέθεσαν για την υπόθεση μίλησαν ενώπιον του δικαστηρίου για δόλο στο βωμό του πολιτικού κόστους, τονίζοντας πως έπρεπε άμεσα οι κατηγορούμενοι να ενημερώσουν την κοινωνία του Βόλου για την ποιότητα του νερού και να λάβουν μέτρα προκειμένου να κλείσουν οι γεωτρήσεις. Να σημειωθεί πως για την πολύκροτη υπόθεση είχε συνταχθεί και πόρισμα κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας από δύο καθηγητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, των κυρίων Κωνσταντίνου Φιτιάνου και Μανασί Μήτρακα, στο οποίο παρατηρούνταν υπερβάσεις από τις ανώτατες επιτρεπτές τιμές σε συγκέντρωση χλωριούχων ιόντων και σε ελεύθερο χλώριο και νάτριο, όπως και ότι υπήρχε ουσιαστική έλλειψη καταγραφής της συγκέντρωσης νατρίου, στο οποίο επίσης παρατηρούνταν υπερβάσεις της συγκέντρωσής του με δυσμενείς συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία.